Ο 32χρονος forward. Λίποβι. Για τον Κατσίβελη. Μέιερ θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. Εξαιρετικά πολλές λύσεις. Έξω από τα 6.75 με το φωνικό του σουτ. Καλή άμυνα με τον Λίποβι. Και τώρα τον Προμηθέα να θέλει να τρέξει. Πρέπει να το κάνει λελογισμένα απέναντι σε μια ομάδα που είναι καλύτερη στο συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Μέιερ πέρασε από τον Στάιγκερ. Εκτέλεσε. Πέντερ, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σαλούστρος. Κατσίβελης και Μέιερ. Το ίδιο πράγμα όμως ισχύει. 14-11 αν πάρει την μπάλα κοντά. Στο καλάθι είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις. Είναι πολύ έμπειρος ο απόφυτος του Colorado State. Έχει και 213 εκατοστά και μούσκουλα πολλά. Είδατε για τις ασίστ για τη μία και για την άλλη ομάδα. Μέιερ. Αυτός έχει το δικό του βιο. Αλλά είναι ένσοδος και στις δύο. 23-17. Λίποβι. Βέβαια και τις ελεύθερες βολές για τη μία και για την άλλη ομάδα. Κρανός θέλει να κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Μέιερ από μακριά, απίστευτο. Ιάνγκ όμως να τελειώσει την φάση. 28-19. Εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής και από τον Έλλης και φυσικά από τον Μπόμπερ Τόνι Μέιερ. Σαλούστρος, Μέιερ ξανά γυρίζει, εκτελεί. Ο οποίος να έχει δύο φάουλ. Έλλης και Μέιερ χωρίς να το σκεφτεί. Πυροβολή ξανά και αυτό μέσα. Εκθίασε το ελληνικό κοινό και την Ελλάδα για το υψηλό επίπεδο μπάσκετ και τους παθιασμένους φιλάθλους της. Ενώ είπε ότι ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που αν και πρωτάρα μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Μέιερ. Πέρασε από τον Ριτσότη. Εκτέλεσε φάουλ. Μπροστά. Το δεύτερο δεκάλεπτο η Στρασμπούρ. Κατσίβελης άλλαξε με τον Μέιερ και τώρα Μπράουν. Πέρασε σε αυτή την άμυνα ζώνης που βγάζει η Στρασμπούρ. Μέιερ για τρεις, έρχεται η λύση. Ασφάλ, ένα ακόμη. Τα βήματα εκτελεί ξανά κι άλλο. Έλεος ένα rebound, το πήρε ο Έλλης επιτέλους. Το ένα πίσω από το άλλο. Μέιερ συνδέεται στο τρίποντο. Γκίκας για τον Μέιερ. Ξανά για τρεις. Με την ίδια κατάληξη. Χρειάζεται λίγο ακόμη και για την νίκη και για τη διαφορά του. Παραλαμβάνω, θέλει νίκη με συν 6. Για να είναι 100% σίγουρος. Μέιερ, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Γκριν. Πρέπει να προσπαθήσει να σφίξει ακόμη περισσότερο την άμυνά του ο Προμηθέας, να μην επιτρέψει αυτά τα εύκολα περάσματα του Ρέινολτς για τις τελικές του πάσες. Γκίκας. Το σούτ είναι για τρεις αυτή τη φορά. Με τα 211 εκατοστά του είναι πολύ δύσκολο να κοπεί και η Ολύμπια σε κάθε ευκαιρία θα προσπαθήσει να του περάσει την μπάλα. Σαλούστρος πέρασε από τον Λαπόρνικ. Έβγαλε έξω για τον Λίποβι. Προσποίηση. Μέιερ και πάλι για τρεις. Μέσα. Δεν πήρε την προσπάθεια. Λαπόρνικ το στόπ από τον Τζόουνς. Μέιερ παλεύει. Και άλλο στόπ εντυπωσιάζει. 6. Πλέον πολύ περισσότερο ο Προμηθέας. Μέιερ για τρεις για ανάσα. Ναι. Χολ. Πήγε ψηλά ο Μέιερ να του δώσει το screen. Πέρασε ο Αμερικανός. Πολύ καλή προσπάθεια. Υποθέσεις. Το message check δεν αφήνει τέτοιες ευκαιρίες. 76-74. Μέιερ η προσποίηση. Το πέρασμα μπροστά. Ιδιαίτερος, αλλά εδώ τρεις παίχτες. Κασελάκης, Κατσίβελης και Πάρκς έκαναν καλό block-out. Κατσίβελης. Βγήκε πάνω τον Μπούβα, Μέιερ που είναι καλό σουτέρ. Ισόπαλες. Δύσκολη προσπάθεια από τους παίκτες του Προμηθέα με τον Κατσίβελη.
Ο Σάρων πηγαίνει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Έλλης την πρώτη φορά. Δεν μπορεί ο Τζόουνς. Μπάλα στα χέρια του Χολ. Από εκεί στον Έλλης, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα. Ο Χολ πηγαίνει και τρακάρει με τον συμπαίκτη του. Ο Μέιερ για να βρει τρίποντο. Επιστρέφει, κάνει την μπάλα. Σαν να έκανε lay-up στο σαλόνι του σπιτιού του. Ήρθε ο Λάζιτς, είπε ευχαριστώ και έκανε μια εντυπωσιακή φάση. Ο Λίποβι έβγαλε έξω, ο Σαλούστρος έξτρα πάσα, ο Μέιρ από τη γωνία. Στην τρίτη περίοδο μέσα σε 5 λεπτά. Ο Μπέγκιτς χαμηλά, η μπάλα στα χέρια του Λίποβι. Ο Μέιρ για νέο τρίποντο. 46 τεχνική ποινή πρέπει να είχαμε. Με τη βολή του Μέιερ. Αυτός είναι έξω από τη γραμμή, ο Βουλίτς είναι μπροστά του. 70-69. Τέσσερα και 45. Προηγείται με έναν πόντο η Ολύμπια. Ο Τσαϊρέλης, φοβερή πάσα. Με την καθυστέρησε, ο Χολ είναι μόνος του. Ο Λίποβι για το τρίποντο. Δεν μπορεί, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μέιερ. Τελειώνει ο Ιτ. Ο Σάνων κάνει φάουλ. Χάνει και τη δεύτερη rebound από τον Μέιερ και τέλος. Ειδικά στα zone press, οι παγίδες που επιχειρήσει συχνά πυκνά ο Προμηθέας. Τώρα πέρασε μπροστά η δεσίλες. Κούβα που στάει περίπου με 60% στα εντός παιδιάς. Εδώ ο Μέιερ από κοντά. Με Έλλης και με Λίποβι δεν έχανε με τίποτα αυτό το μάτσο ο Προμηθέας. Σήμερα θα είναι μέχρι το τέλος. Σαϊρ Έλλης. Μέιερ από μακριά φάουλ, τρεις βολές. Τρεις βολές. Σοπαλία. 44 όλα 4 λεπτά για το φινάλε του 10 λεπτού. Χολ. Τσαϊρέλης. Μέγερ. Έχει πλεονέκτημα. Σε περνάει Λάκης. Και Σαλούστρος, η πεντάδα η οποία τελείωσε ξεκινάει και το 4 δεκάλεπτο. Συμπάχει Πρέσι, Αλεξάνδερ, Γεγίκ και Μπενζίν. Όπου πάνε πολύ ώρα στο πάγκο. Ο Χολ χαμηλά στο Κασελάκη. Καταπληκτικά στο Μέγερ. Θα τον αλλάζω με κατηγορία στην εκτίμηση. Χολ, εδώ συμπάχει. Προσπαθεί να διαβάσει ο Μέγερ. Χολ ζητάει κίνηση από τον συμπαίκτη του. Τη βρίσκει την κίνηση. Απίστευτη προσποίηση. Early start for him getting the early three. Shots up. And Amathe Mbai just can't quite reply. Rion Brown hands it across. To Lipovi, inside Tony Meyer. And he's got good position. Sent from the line is his average for the Basketball Champions League, and he continues that. Good ball movement, shots up and in. Well, that's a very comfortable fan there with the earplugs, the bed, everything courtside. Often catering for everybody here. Starting the second quarter. And the PS with it, 19 apiece. Again, they get a great action off that bell. We'll start, we'll finish. Want it to go to as Mwema checks in for Osten. Inside, outside, extra pass. Open three is good. Kurusic in the lane, gets to the left hand, can't get it to drop. Good defensive effort by Sarenis. Hall wraps it in the corner for three. It's good. Meyer again outside the three. It's just dropped to back. Gas stopped, pops, and no good. The Pobie's on the glass. That'll come back to Gikas. Turns the corner, gets in the lane, lines it up for three. Soltras, he's dropped it. Μέιρ καταφέρει να κλέψει την μπάλα και να αφήσει στον Γκίκα. Ο Γκίκας για τον Λίποβι μαζί με τον Σαλούστρο, τον Έλλης, τον Μέιρ και τον Γκίκα είναι η πρώτη για το. Σαρανταένα 50.
Ο Μέιερ θέλει να απαντήσει. Φάουλ, τρεις βολές. Makes the second after missing the first. 5-point lead for Ostend. Lipove off the screen. Tries to throw the pass low. It's eventually picked up by Abramovich. Looking for some space. Kicks it. Open three. Doesn't go. Gasoluk couldn't get it to fall. Last end. After having that early lead and getting pegged back of his pass looking for Sorales is turned over. Juricic gives it straight back though. He's trying to push it in transition. Dribbles himself into trouble. Hall has it on that far side. Feeds Sorales. Well guarded by Fiala. Double team comes. Lipove finds the open. Jumper. Doesn't get the top. This touch was nearly tipped in by Prometheus. And the miss for Buzza. Sees Prometheus come the other way. So he's a skilled big. Tim Lambrecht shows it there. Knocking down his first points of the evening. Paul feeds to the inside. Move it around. Looking for the open man. There he is. Tony. He's not happy with the way they've been guarding Meyer. Paul finds Meyer. Sells the fake. Now he's going to have it in the post. One-on-one coverage. He is fouled. And 10 seconds as he'll be brought in from the end line. Or Prometheus. Morales kicks it out. Meyer for three. Has the ball roll and drop for him. Brown on the far side. Goes to Meyer. Meyer. Backing it down against the CZ. By Djordjevic. He'll pull up. Kicks it to Busu. Made a couple in the first half. Can't get it to go. Still, they're searching to find some offense. Ostend, just that sole jump shot from Djordjevic. Their points in the first 3.5 minutes of this third quarter. Meyer pops towards the corner. Guarded by Fiala. Puts it on the floor. Tangs makes it. Chase Fiala. An impressive one-on-one move to get the finish. And Ostend come out of this. The quarter break with a fight back. So, Skikas steps back, takes another one. Just hasn't been able to hit it. Nikas Skikas, Meyer finds his room. And lead remains three. 76, plays 79. Skikas getting some good minutes here. Meyer has the step, takes the contact. Όπως και ο Μπάστιαν Ντόρεθ από πλευράς Μπαϊρόιτ. Μπράουν αλλάζει με τον Έλλης. Χολ. Μέιερ για τρεις. Κάποια λεπτά να πατήσει καλά ο Προμηθέας, να βρει ρυθμό μέσα στο παιχνίδι. Έλλης, Μέιερ και Σαλούστρος. Κατσίβελης βγήκε πάνω το Σάις, η παγίδα με τον Μπάσας, ο Μέιερ ανάποδο λέει άβια. Μάιτης για τρεις, άμα παίρνουν και τέτοια σούτ. 42-20 με τον Αμπρομάιτης να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και να πηγαίνει στους 11 πόντους. 5 στα 11 η Τενερίφη, 2 στα 9 ο Προμηθέας. Μέιερ βρήκε διάδρομο, πήγε κοντά, πήρε φάουλ. Σαλούστρο, Κίκας. Θέλει σκόρο ο Προμηθέας. Κασελάκης έχει πλεονέκτημα με τον Μπάσας. Μπορεί να τον ποστάρει. Καλή κυκλοφορία. Ελεύθερος ο Μέιερ. Να μπει αυτό. Μπήκε. Εδώ εύστοχο. Θα ήταν ένα σημάδι αντεπίθεσης. Γκίκας. Με τον Ζηλέ μπροστά του. Ελεύθερος. Το βάλε ο Μέιερ. Ο Έλλης θα πάρει την μπάλα και η πρώτη επίθεση είναι για τον Προμηθέα με τον Γκίκα. Ο
Λίβεβοη θέλει να παίξει με πλάτη, πήρε την μπάλα από τον Γκίκα. Μόνο ένας παίκτης στο Basketball Champions League έχει. Βλέπετε ξανά το τρίποδο του Μέιερ νωρίτερα. Ο Έλλης μακριά από το πεδίο δράσης του. Μπράουν για τον Γκίκα, είναι ο Αμερικανός ψηλός εκεί για να δώσει την επιλογή, να δώσει το screen στα 5 δευτερόλεπτα. Ωραία η προσπάθεια. Ακόμη ένα λάθος, είδατε πόσο ο Αυστριακός στη γωνία ζητούσε από τον Σάιφερτ να γυρίσει πίσω. Ήδη τρία λάθη για τους Γερμανούς. Πάλι ο Μέι προσπάθησε να τελειώσει άτσαλα τη φάση. Ο Χρόβατ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, η πάσα για τον Μέιερ. Δεν έχει καμία σχέση με τα πεπραγμένα του διάσημου μπαμπά του, Hall of Fame. 1 και 37 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μέιερ με το πρώτο ελληνικό τρίποντο, 22-18. Θέση και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως η ΑΕΚ θα είναι είτε πρώτη είτε δεύτερη. Ο πρώτος παίζει με τέταρτο άλλου ομίλου, ο δεύτερος με τρίτο άλλου ομίλου. Να το πρώτο καλάθι είναι από το Μέινια. Είναι σαν να τους προσκαλεί και να τους προκαλεί να σουτάρουν. Φοβερή πάσα, καταπληκτικό καλάθι ο Μέιερ. Επαναφέρει ο Χολ. Να είναι μια καλή επαναφορά. Κίκας, άμυνα από τον Εμπάγια. Δίνει το σκρίν ο Μέιερ. Στην αλλαγή ο Μάρτιν. Ο Μέιερ για την ισοφάριση. Ναι! 84-84. Δεν λέω τα ποσοστά στα τρίποντα. Το καλάθι για το... Έγινε το λάθος. Ο Αρατόρι έκανε και εκείνος λάθος. Ο Μέιερ είναι αμαρκάριστος για το προβάδισμα. 88. Προμηθέας γενικά είναι σε καλό ρυθμό στην αμυνά του, αλλά η πίεση των γηπεδούχων που την σπάει εδώ με τρεις μπαλιές δεν τον έχει, δεν το έχει επιτρέψει να βρει εύκολα πράγματα στην επίθεση και έχει κόψει και τον ρυθμό του Ρίον Μπράουν. Ο Μέιερ από μακριά για το προβάδισμα του προμηθεία του Γκίκα. Κασελάκης, πάσα στην απέναντι πλευρά, το σουτ για 3-18. Του Προμηθέα το έκτο rebound για τον Terrell Allen Parks. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι γενικά σπουδαίος επιθετικός, αλλά απόψε δίνει το maximum με 18 πόντους. Κασελάκης ελεύθερος, ο Μέιερ που είναι καλός σουτέρ. 22 νομίζω συνεχόμενα λεπτά. Βεβαίως μεσολάβησε και η διακοπή του ημιχρόνου. Parks με 18 πόντους και 8 rebound.